Ανάλογα με το περιβάλλον σας, το λιοντάρι είναι ο βασιλιάς της ζούγκλας ή ο βασιλιάς του δάσους. Παρόλο που τα λιοντάρια δεν ζουν σε ζούγκλες και τα θηλυκά κάνουν όλο το κυνήγι και τους φόνους, αλλά και πάλι ο βασιλιάς είναι το λιοντάρι. Και μαζί με το στέμμα έρχονται και οι επίδοξοι σφετεριστές. Αν και τα περισσότερα ήδη γνωρίζουν τη θέση τους, υποτασσόμενα δικαιωματικά στο βασιλικό λιοντάρι, ορισμένα έχουν γίνει πιο τολμηρά. Κάποιοι θα σχεδίαζαν να χρησιμοποιήσουν το μέγεθός τους, το δηλητήριό τους, ακόμα και τα δόρατά τους για να διεκδικήσουν το θρόνο. Και θα πετυχαίναν απόλυτα. Όσο γρήγορα κι αν είναι τα λιοντάρια, υπάρχουν πολλά ζώα που τα ξεπερνούν στη φύση. Και παρόλο που τα λιοντάρια τεχνικά δεν έχουν φυσικούς θηρευτές, υπάρχουν πολλά ζώα που θα επωφεληθούν από τον ανώτερο αριθμό τους ή θα στοχεύσουν τα νεαρά, τα ηλικιωμένα ή τα άρρωστα ζώα για να ρίξουν και να φάνε ένα λιοντάρι. Πάμε να δούμε κάποια ζώα που μπορούν και έχουν σκοτώσει λιοντάρια. Οι κροκόδηλοι του Νείλου είναι τα δεύτερα μεγαλύτερα ερπετά στον κόσμο, ξεπερνώντας μόνο τους κροκόδηλους του αλμυρού νερού. Όπως και τα λιοντάρια, είναι κορυφαία αρπακτικά. Κανένα ζώο δεν κυνηγάει ενεργά τους κροκόδηλους του Νείλου για τροφή. Αυτό συμβαίνει επειδή κανένα ζώο δεν είναι τόσο ανόητο, ούτε καν οι άνθρωποι. Ακόμη και με όπλα, οι άνθρωποι έχουν λίγες πιθανότητες να βγουν αλόβητοι αν ένας κροκόδηλος του Νείλου καταφέρει να τους μασίσει. Έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι μπορούν και μερικές φορές το κάνουν να τα βάλουν με λιοντάρια. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολλές καταγεγραμμένες επιθέσεις από κροκόδηλους του Νείλου σε λιοντάρια. Πάντα γίνεται μέσω μιας γρήγορης ενέδρας, ενώ το λιοντάρι πίνει ή τρώει από ένα νερόλακο. Ο τεράστιος αριθμός των επιθέσεων κροκοδίλων εναντίον λιονταριών επιβάλλει το ερώτημα: είναι τα λιοντάρια πραγματικά κορυφαία αρπακτικά? Οι περισσότεροι οικολόγοι θα έλεγαν ότι ναι. Τα λιοντάρια εξακολουθούν να βρίσκονται στην κορυφή. Οι κροκόδηλοι του Νείλου τους κυνηγούν μόνο ευκαιριακά, μόνο όταν είναι απελπισμένοι, και προτιμούν πάντα πιο αργηλία. Αλλά το γεγονός ότι οι κροκόδηλοι του Νείλου τρώνε λιοντάρια είναι εντυπωσιακό. Πιθανώς έχετε ακούσει για τις μαύρες μάμπες. Αυτό ενδεχομένως οφείλεται στο χαρακτήρα της Uma Thurman στο Kill Bill. Αλλά το πιθανότερο είναι ότι θεωρείται το πιο τρομακτικό φίδι σε όλη την Αφρική. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο δηλητηριώδης φίδι μετά τη βασιλική κόμπρα και το δηλητήριό του ξεπερνά αυτό της κόμπρας τόσο σε ισχύ όσο και σε ταχύτητα δράσης. Μπορείτε να στοιχηματίσετε ότι το μέγεθος και το δηλητήριο κάνουν ακόμη και τα λιοντάρια να φοβούνται τη μάμπα, και θα έχετε δίκιο. Υπάρχουν πολλές καταγεγραμμένες περιπτώσεις μαύρης μάμπας που σκότωσαν λιοντάρια. Τα φίδια είναι γενικά ειρηνικά και χτυπούν μόνο όταν αισθάνονται ότι απειλούνται. Και ομοίως τα λιοντάρια γνωρίζουν ότι δεν πρέπει να μπλέκονται με τα φίδια. Αλλά κανένα σύστημα δεν είναι τέλειο. Συναντήσεις συμβαίνουν και όπως μπορείτε να δείτε, δεν πάνε πάντα καλά για τα λιοντάρια. Οι ιενές έχουν καταντήσει λίγο αστείες. Είτε λόγω του υποτιθέμενου γέλιου τους, είτε λόγω της διάσημης απεικόνισής τους από τον Γουίπιλ Γκόντελμπεργκ και τον Τσιτς Μάριν, είτε λόγω των ασυνήθιστων γενετικών των οργάνων, οι ίενες συχνά δεν θεωρούνται άγρια αρπακτικά. Λοιπόν, ο στόχος του αστείου είναι στην πραγματικότητα αρκετά άγριος όταν βάζεις ένα σωρό από αυτές να δουλέψουν μαζί. Μπορούν να σκοτώσουν λιοντάρια, και πολύ πιο συχνά από ό,τι νομίζετε. Είναι αλήθεια ότι ένας εναντίον ενός, το μέσο λιοντάρι θα νικούσε τη μέση ίενα. Είναι επίσης αλήθεια ότι καμία ίενα δεν κυνηγάει ποτέ ένα λιοντάρι. Όμως τα λιοντάρια και οι ίενες έρχονται συχνά σε σύγκρουση για τις δολοφονίες, συνήθως επειδή τα λιοντάρια προσπαθούν να κλέψουν τις δολοφονίες των ιενών, οι ίενες συχνά αναδεικνύονται νικήτριες έναντι των λιονταριών. Ειδικότερα οι στιχτές ίενες, που είναι το πιο επιθετικό είδος ίενας, τείνουν να μαζεύουν τα λιοντάρια, κατακλείζοντάς τα με αριθμό και επιθετικότητα. Για τα λιοντάρια, οι ίενες δεν είναι καθόλου για γέλια. Οι ρινόκεροι είναι περίπλοκοι. Από τη μία πλευρά, είναι από τους ευκολότερους στόχους λαθροθυρίας, καθώς συχνά τεμπελιάζουν γύρω από τους λάκκους ως μεγάλη ακίνητη στόχη. Από την άλλη πλευρά, δεν έχουν φυσικούς θηρευτές, ούτε καν τα λιοντάρια, και όλα τα κορυφαία αρπακτικά ξέρουν να τα αποφεύγουν. Εκτός ότι ζυγίζουν περίπου 5 φορές περισσότερο από τα λιοντάρια, οι ρινόκεροι είναι επίσης εξαιρετικά εδαφικοί. Σε αντίθεση με τους κροκόδηλους, τις μάμπες και τις ίενες, οι οποίες αποφεύγουν ενεργά τα λιοντάρια, πολλοί ρινόκεροι θα επιδιώξουν την αντιπαράθεση αν καταπατηθεί η περιοχή τους. Αν κάνετε μια γρήγορη αναζήτηση για τις συναντήσεις με λιοντάρια, θα δείξει τι μπορεί να κάνει σε ένα λιοντάρι η φόρτιση ενός θυμωμένου ρινόκερου. Αυτό είναι ένα περίεργο θέμα, επειδή δεν υπάρχει σχεδόν καμία επικάλυψη βιοτόπων μεταξύ λιονταριών και τίγριων, με τρεις εξαιρέσεις. Πρώτον,
Τα ενδιαιτήματά τους αλληλεπικαλύπτονταν σημαντικά στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά το υπερκυνήγηγη τροποποίηση των ενδιαιτημάτων τους από τον άνθρωπο έχουν μειώσει δραστικά τις περιοχές εξάπλωσής τους. Δεύτερον, εξακολουθεί να υπάρχει επικάλυψη, αν και μικρή, στο δάσος Τζιρ της Ινδίας. Και τα δύο λυροειδή κατοικούν εκεί, αν και τα δύο είδη παραμένουν αρκετά χωριστά. Αυτό μας φέρνει στον τρίτο αριθμό, την αιχμαλωσία. Για χιλιάδες χρόνια, τα δύο μεγαλύτερα λυροειδή διατηρούνταν ως κατοικίδια ζώα, τρόπαια, αξιοθέατα, ακόμη και ως μονομάχοι. Τη μακρά κοινή ιστορία τους έχουν έρθει αντιμέτωπες ξανά και ξανά. Αν και οι απόψεις είναι διαφορετικές, η γενική συνένεση είναι ότι οι τίγρεις, οι οποίες είναι μεγαλύτερες και ισχυρότερες από τα λιοντάρια, είναι πιο πιθανό να βγουν κερδισμένες. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι ελέφαντες, τα μεγαλύτερα ζώα της ξηράς, μπορούν να εξοντώσουν τα λιοντάρια. Οι ελέφαντες δεν έχουν φυσικούς θηρευτές, μόνο λόγω του μεγέθους τους. Μόνο οι νεαρότεροι και πιο άρρωστοι ελέφαντες πρέπει να φοβούνται τη θήρευση, και ακόμα και τότε δεν είναι ένα γεύμα που θα επέλεγαν τα περισσότερα αρπακτικά. Έχουν καταγραφεί ώρες ολόκληρες με πλάνα από συμπλοκές μεταξύ λιονταριών και ελεφάντων. Συνήθως πρόκειται για εδαφικές διαμάχες με εξαιρετικά απελπισμένες λένες που στοχεύουν σε μικρά ελεφαντάκια. Αλλά τις περισσότερες φορές καταλήγει σε τραυματισμένα, υποχωρούντα λιοντάρια. Είναι ενδιαφέρον ότι μερικές επιλεγμένες αγέλες λιονταριών έχουν αρχίσει να κυνηγούν ελέφαντες, αλλά μόνο με αριθμητικό πλεονέκτημα περίπου 30-1. Όταν σκέφτεστε την αφρικανική άγρια ζωή, τίνεται να σκέφτεστε οτιδήποτε άλλο εκτός από τον αφρικανικό βούβαλο ή βουβάλι του ακροτηρίου. Δεν είναι τόσο διάσημο όσο ο ρινόκερος, ο ελέφαντας, ο υποπόταμος ή η καμήλοπάρδαλη. Αλλά είναι μεγάλο και δυνατό. Αυτός είναι ο λόγος που τα λιοντάρια πλησιάζουν τα βουβάλια μόνο σε αγέλες. Και ακόμη και τότε, τα πλάνα μιλούν από μόνα τους. Θα εκπλαγείτε αν ακούσετε ότι τα αφρικανικά βουβάλια είναι βαρύτερα από τους ρινόκερους κατά μέσο όρο, μακρύτερα και εξίσου ψηλά. Οι περισσότεροι κυνηγοί μεγάλων θηραμάτων έχουν σκοτωθεί από αφρικανικά βουβάλια παρά από οποιοδήποτε άλλο αφρικανικό ζώο. Εκτός από τον άνθρωπο, τα αφρικανικά βουβάλια έχουν ελάχιστους φυσικούς θηρευτές και είναι ικανά να αμυνθούν απέναντι στα λιοντάρια και μερικές φορές να τα σκοτώσουν. Βλέποντας ένα βουβάλι να ξεκυλιάζει ένα λιοντάρι και να πολεμάει άλλα τέσσερα, θα έλεγα ότι αυτό είναι υποτιμητικό. Είναι δύσκολο να ξεχάσουμε τον αφρικανικό βούβαλο, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει μόνο ένα ζώο στην Αφρική που σκοτώνει περισσότερους ανθρώπους. Και αυτός είναι ο υποπόταμος. Ο τίτλος άρθρου του ABC News το 2004 έχει ως εξής: «Επίθεση υποπόταμου σκοτώνει 13 άτομα, μεταξύ των οποίων 12 παιδιά, σε βάρκα κοντά στην πρωτεύουσα του Νίγηρα Νιαμέι. Ο υποπόταμος αναποδογύρισε τη βάρκα και σκότωσε 13 από τους επιβάτες της έναν-έναν. Τα λιοντάρια δεν τα πάνε καλύτερα. Οι υποπόταμοι θεωρούνται το πιο επιθετικό ζώο της Αφρικής και τα άτυχα λιοντάρια που προσπαθούν να τραφούν με τα νεαρά το μαθαίνουν συχνά από πρώτο χέρι. Είναι ευρέως γνωστό ότι εκτοπίζουν με ομή βία κάθε αρπακτικό στην περιοχή τους, είτε κυνηγούν είτε όχι. Όχι, δεν πρόκειται για κάποια προειδοποίηση των οικολόγων για το ηθικό κενό που προκαλεί η λαθροθυρία. Αλλά η λαθροθυρία είναι κακή. Αφήστε λοιπόν κατά μέρος τη λαθροθυρία. Αυτό είναι διαφορετικό. Το παραδοσιακό κυνήγι των λιονταριών από τον άνθρωπο συμβαίνει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Για παράδειγμα, ο διάσημος λαός των Μασάι στην Κένια κυνηγούσε λιοντάρια ως ιεροτελεστία για αμέτρητες γενιές. Η αρχαία Αίγυπτος και η Ελλάδα κυνηγούσαν επίσης λιοντάρια, τα οποία ήταν άφθονα σε αυτές τις περιοχές μέχρι το σύγχρονο υπερκυνήγι. Την Ελλάδα σήμερα απουσιάζουν εντελώς. Οι περισσότερες αναφορές για το ανθρώπινο κυνήγι λιονταριών μοιράζονται κοινές πρακτικές, όπως η χρήση δολωμάτων, οι ευνηδιαστικές επιθέσεις, τα δόρατα και τα κυνηγόσκυλα. Τα κουνούπια δεν είναι το πιο ωραίο ζώο, ούτε το μεγαλύτερο, το γρηγορότερο ή το ισχυρότερο. Αλλά ό,τι τους λείπει σε οτιδήποτε, το αναπληρώνουν με θανασιμότητα. Τα κουνούπια σκοτώνουν περισσότερους ανθρώπους από οποιοδήποτε άλλο ζώο, σύμφωνα με τις περισσότερες εκτιμήσεις 750.000 έως 1 εκατομμύριο ανθρώπους κάθε χρόνο. Και η θανατηφόρα δράση τους δεν περιορίζεται μόνο στους ανθρώπους. Σχεδόν κάθε ζώο επηρεάζεται. Μεταξύ των περίπου 3.500 διαφορετικών ειδών κουνουπιών έχουν εξελιχθεί ώστε να τρέφονται κατά προτίμηση με σχεδόν κάθε χερσαίο ζώο που μπορεί να φανταστεί κανείς.
Επιπλέον, τα κουνούπια έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν δεκάδες σοβαρές, ακόμα και θανατηφόρες ασθένειες. Ορισμένες από αυτές τις ασθένειες μολύνουν άλλα ζώα. Βασικά, δεν έχει σημασία αν είσαι λιοντάρι, κοράκι, κουνάβι, άνθρωπος. Τα κουνούπια μπορούν να σε σκοτώσουν. Όπως είδαμε, το λιοντάρι μπορεί να θεωρείται βασιλιάς, αλλά το κάθε τι στον κόσμο, όπως και ο πιο δυνατός άνθρωπος, κάποια στιγμή όλοι βρίσκουν το δάσκαλό τους. Περιμένατε ότι όλα αυτά τα ζώα θα μπορούσαν να σκοτώσουν το λιοντάρι? Γράψτε τα σχόλιά σας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και μην ξεχνάτε να πατήσετε το καμπανάκι που βρίσκεται δίπλα από το κουμπί της εγγραφής για να ειδοποιήσετε όταν ανεβαίνει νέο βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ!